κατάγομαι από ένα τουριστικό ωραίο μέρος, το οποίο έχει πολλές τουρίστριες και γι' αυτό είμαι και πολύ άπιστος. Από ποιο μέρος κατάγεσαι? Από Δελφούς. Δελφούς. Είναι... Και επειδή είσαι από τους Δελφούς, αναγκάστηκες να είσαι άπιστος, γιατί εκεί υπάρχει πολύς τουρισμός. Υπάρχει τουρισμός, τουρίστριες, έχει από όλων των ειδών πειρασμοί. Αν είσαι από τη Μύκονο, φίλε, τι θα γινόταν από τη Σαντορίνη? Έχω πάει και σε Μύκονο. Τι δηλαδή από τους Δελφούς το έπαθες αυτό, σκέψου να είσαι. Το έχω πάει, το έπαθα από τους Δελφούς και σε Μύκονο που πήγα. Δηλαδή τέτοιο το αντικείμενό σου, αλλά πρόσεξε να σου πω κάτι. Έχω δει εγώ κι άλλους να είναι personal trainers και έχω δει κι άλλους να είναι γυμναστές κτλ. Αλλά δεν ασχούν τέτοια γοητεία που να φτάνει σε βαθμό τις γυναίκες να τις αφοπλίζει. Γιατί στη δική σου περίπτωση κάτι άλλο κάνεις εσύ, κάτι γίνεται. Είναι και πώς θα αφαιρθείς, πώς θα συμπεριφερθείς. Πρέπει να είσαι λίγο ορμητικός, να το πω. Τι για είσαι? Να ορμητικός. Δηλαδή, να είσαι λίγο ενεργητικός στο θέμα της γυναίκας, δηλαδή όταν την κοιτάξεις. Τι είναι το βλέμμα αυτό? Εγώ βλέπω ένα βλέμμα αυτή τη στιγμή. Ναι. Αυτή αυτό τη το στιγμή βλέμμα είναι απλό βλέμμα. Περίμενε, περίμενε. Αυτό το βλέμμα, δώσε περίπου το βλέμμα σήμερα. Είναι καθημερινό. Λοιπόν, έχουμε αυτό το βλέμμα που είναι το απλό. Έτσι, ναι. Έχουμε το απλό βλέμμα που είναι αυτό. Το τύπου χαλαρό, το πονηρό, δεν γοητεύω αυτή τη στιγμή. Αυτή τη στιγμή κοιτάζω απλώς. Έχω οπτικό πεδίο, συνομιλώ, επικοινωνώ απλά για πρακτικά θέματα. Έχουμε αυτό το βλέμμα. Πάρτε αυτό το βλέμμα. Ας πούμε το πονηρό το θέμα. Πάμε τώρα, φεύγει η κάμερα και πάμε στο βλέμμα το ορμητικό, το πονηρό. Το πονηρό αυτό. Στο... Καλά, εντάξει. Δίνει το πράσινο φως. Αυτό είναι το πράσινο φως και το... Είναι το πονηρό, ναι. Αυτό είναι. Δίνει το φως. Έχεις τέτοια διαφορά, έχεις τέτοιο ρεπερτόριο σε βλέμμα. Τι λες? Χρειάζεται, όλα χρειάζεται. Κάνε λίγο πονηρό να την καταλάβω. Το πονηρό, έτσι. Είναι το πράσινο φως, ναι. Είναι λίγο το μισό, το γωνιακό. Ναι, είναι άλλο το πονηρό, έχει δίκιο. Το πολλά υποσχόμενο. Πολλά υποσχόμενο, μπράβο. Όχι, όχι. Ήθελα να κάνει personal γυμναστική, να πούμε. Ναι. Και εσένα σ' αρέσει αυτή. Εννοείται. Η συγκεκριμένη. Τι κάνει την άσκηση και... Πας από πίσω. Πιένεις τα μπαράκια. Κανονικά, όπως τη δείχνεις την άσκηση. Δεν πρέπει από πίσω να τη δείξεις την άσκηση. Όταν είναι οι αλτήρες. Για να πιάσουμε σωστά τον αλτήρα πρέπει να πάμε από πίσω. Να πιάσουμε, δεν πιάνετε, πιάνετε με να πας μποσάκι να το δώσεις. Δηλαδή, εσύ. Ναι, πας από πίσω, το πιάνεις, ναι. Λίγο τον αλτήρα, ναι. Το σηκώνεις, βοηθάς λίγο. Ναι. Σιγά σιγά, εντάξει. Και αναπτύσσεις σχέση, ας πούμε... Βλέπω για διαφήμιση εσένα, το επόμενο Πάσχα. Γιατί όχι. Το βλέπω για διαφήμιση. Γιατί όχι. Τα Χριστούγεννα Πάσχα, δεν περιμένεις διαφήμιση. 33. Α. Ναι. Για την ηλικία σου καλή είναι η, ναι. η αλήθεια σου και γενικότερα το ποδοσφαιριστή. Ναι, αλήθεια λέμε πάντα. Να σου πω και μια παροιμία που λέμε πολύ, έτσι τη λέω εγώ, ας πούμε. Η φασολάδα είναι καλή. Σαν φαγητό είναι ωραίο, το δρόμο όλοι, ας πούμε, δεν έχουμε... Αλλά πιο καλό είναι να αλλάξει φαγητό, να τρώμε και λίγο κρέας, να τρώμε και λίγο ψάρι. Το ίδιο φαγητό κοινώς, ναι. Δεν μπορούμε να πάμε κάθε μέρα. Το έκανε το βλέμμα, το είδα! Οπα. Όπα. Το έριξα. Σε ποιο την Ανίτα? Σε όλες τις κοπέλες εδώ. Γύρω-γύρω. Για να δω. Ήταν πρόβα. Περιμετρικά. Ήταν περιμετρικά. Πρόβα ή... Όχι, περιμετρικά. Πρόβα. Κατά ρηπάς. Για δώσε. Σκανάρισμα δηλαδή ήταν αυτό. Άπα, το έδωσε να το. Αυτό είναι για την Ανίτα. Πω, το χτύπημα της κόμπρας. Ήταν για πάρτι της Ανίτας. Το αισθάνθηκα, παιδιά, ε. Μου το ξανακάνεις, φίλε, αυτό, σε παρακαλώ, γιατί δεν είμαι πολύ καλά σήμερα. Μην μου κάνεις τέτοια πράγματα, γιατί είμαι πολύ ευάλωτη. Νιώθεις πιο ευάλωτη από ποτά και εσύ? Όχι! Πάλι το έκανες, ε! Σε παρακαλώ. Έχω ένα πρόβλημα. Πρέπει να σταματήσω να μιλάω μόνο με σένα, πράγμα το οποίο δεν θα ήθελα να το κάνω. Θα ήθελα να μιλάω μόνο με σένα για την υπόλοιπη ημέρα μου. Είναι από αυτά που παθαίνω, τα αιμονικά που παθαίνω με κάποιους ανθρώπους. Το έχω παλέψει και με ψυχοθεραπευτή και με ψυχολόγο. Όχι, έχει βοηθήσει και ορίστε τα αποτελέσματα. Μπορώ να φύγω από τον διάλογό μου με τον Δημήτρη και να πάω στη Χρύσα, ο οποίος θα μείνει εδώ. Εδώ ο Δημητράκης. Δεν θέλω τέτοια. Λοιπόν, και να περάσει παρακαλώ η Χρύσα στην παρέα μας. Όχι, δεν γίνεται, δεν είναι δυνατόν. Επηρεασμένη γάρ. Έχει απατηθεί αυτή η κοπέλα. Κι όμως. Υπάρχει άντρας που έχει απατήσει αυτό το κορίτσι, τη Χρύσα. Εντάξει, δεν έχει, να έχει να κάνει με την προσωπικότητα του ανθρώπου, πιστεύω, τις ανασφάλειες του, το πώς εκτιμάει τον εαυτό του. Εγώ, τέλος πάντων, είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσουν οι σχέσεις.
και μπήκα στη διαδικασία. Όχι, αυτό δεν είναι σωστό. Θα μπορεί να μιλήσει η κοπέλα σε λίγο όμως, έτσι. Γιατί. Σεβάσου ότι η κοπέλα έχει έρθει να μιλήσει. Δεν μπορεί να τη κάνει το χτύπημα τη κόμπρα. Δεν κάνω χτύπημα. Ναι, αλλά δεν θα αρχίσει μετά πάλι, δεν θα μπορεί. Δεν τον πρόσεξα. Τότε στην πέφτει κανονικά. Κάνει αυτό το βλέμμα. Το είδα. Δεν το κάνω αυτό το βλέμμα. Είναι άλλο το βλέμμα αυτό. Είναι παραλλαγή. Καμουφλαρισμένο. Καμουφλάζ. Πες μας, Χρύσα μου.